Πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ήδη διανύουμε τον 5ο χρόνο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και πλέον ο καθένας και μέσα στην αίθουσα και έξω που μας παρακολουθούν μπορεί να αποτιμήσει τον 6ο. Ολοκληρώσαμε τον 5ο και διάγουμε τον 6ο, σωστό. Μπορεί να αποτιμήσει λοιπόν κανείς τα αποτελέσματα της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας και να αξιολογήσει μετά γιατί η Νέα Δημοκρατία επιμένει στην εφαρμογή αυτής της πολιτικής. Αρκεί να σκύψει πάνω από στοιχεία και γεγονότα μέσα στο διεθνές πλαίσιο. Και κυρίως χωρίς την προκατάληψη την ιδεολογική η οποία φαίνεται ότι έχει κατησχίσει στα υπουργικά έδρανα και στα υπουργικά κλιμάκια. Εκεί βεβαίως θα διαπιστώσει και θα καταλάβει από πού προκύπτει η τεράστια κοινωνική δυσαρέσκεια για την πολιτική που εφαρμόζεται. Και ενδεχομένως, κύριε Παπαθανάση, να έχετε και μία εξήγηση για το γεγονός ότι αυτή η δυσαρέσκεια πλέον αφορά και τα έδρανα της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Είναι φαινόμενα στα οποία μάλλον θα πρέπει να συνηθίσετε και τα οποία θα πρέπει να σκεφτείτε πώς θα αντιμετωπίζετε. Η δυσαρέσκεια αυτή λοιπόν καταγράφηκε και στις ευρωεκλογές και θα ήθελα να πω, επειδή συχνά βλέποντας το δημόσιο διάλογο τα στελέχη σας επικαλούνται δημοσκοπήσεις για να δείξουν προς τη δική μας μεριά, οι ίδιες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η δική σας παράταξη είναι στα μισά της δύναμης που κατέγραψε 15 μήνες πριν στις βουλευτικές εκλογές. Άρα ηχούνε δυνατές καμπάνες για την πορεία την οποία έχετε λάβει. Για τον 6ο χρόνο λοιπόν, επιμένετε σε μια πολιτική η οποία συγκεντρώνει την οικονομική δραστηριότητα σε λίγους. Ήταν ή δεν ήταν αποτέλεσμα της δικής σας πολιτικής, φυτέψατε και στο Υπουργείο Ανάπτυξης τόσα χρόνια, ότι η Ελλάδα ήταν 21η στην Ευρώπη την τετραετία 2019-2023. 1,4% ανάπτυξη κατέτος. Κανένα αναπτυξιακό θαύμα. Και προσέξτε, σε ένα πλαίσιο όπου είχατε τη δυνατότητα τεραστίων δημοσίων δαπανών. Αυξήσατε το χρέος κατά 50 και πλέον δισεκατομμύρια. Το 19 το χρέος ήταν στα 350 δισεκατομμύρια, τώρα έχει υπερβεί τα 400. Και από κοντά υπήρχε και το εργαλείο, υπάρχει και το εργαλείο του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο δυστυχώς θα καταντήσει να γίνει μία χαμένη ευκαιρία με την πολιτική σας. Η πολιτική σας είναι που καλλιεργεί υπερκέρδη για λίγες επιχειρήσεις και υπερέσοδα για το δημόσιο για να θερίζετε υπερπλεονάσματα. 4 δισεκατομμύρια παραπάνω από το στόχο στο οκτάμηνο. Επαναλαμβάνω, 4 δισεκατομμύρια έσοδα, πλεώνασμα συγγνώμη, παραπάνω από το στόχο. Με την πολιτική μας δεν συμφωνείτε. Με τις προτάσεις μας δεν συμφωνείτε. Κανένα φόρο δεν μπορείτε να μειώσετε. Γιατί αυτή η επιμονή? Ακριβώς διότι εργαλειοποιείτε την ακρίβεια στην πορεία της δικής σας στρατηγικής. Και παρόλο που υπάρχουν αυτά τα αποτελέσματα, σας το ζητήσαμε και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πάρτε μια πρωτοβουλία, είπαμε. Καταργήστε την τεκμαρτή φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών. Υπάρχει το δημοσιονομικό περιθώριο. Γιατί επιμένετε? Ορίστε, ιδού η Ρόδος. Δεν είναι θέμα δημοσιονομικό όμως. Είναι θέμα του ότι αυτή ακριβώς η επιλογή εντάσσεται στο συνολικότερο σχέδιο το οποίο εσείς υπηρετείτε. Εδώ θέλω να θυμίσω, επειδή πολύ σπέκουλα γίνεται, ότι η δική μας διακυβέρνηση σε μια περίοδο πάρα πολύ δύσκολη, με το ένα χέρι δεμένο πιστάγκωνα, κατάφερε και τη χώρα να βγάλει από τα μνημόνια και την ανεργία να μειώσει και να προστατέψει τους αδυνάμους. Και αυτή η ιστορική καταγραφή δεν υπάρχει περίπτωση να σχετικοποιηθεί. Με ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ αυτό το κομμάτι της ιστορικής μνήμης θα είναι δυνατό, θα είναι παρόν, θα είναι διαρκές. Και θέλω να απευθυνθώ και στους συμπολίτες μας οι οποίοι δοκιμάζονται οικονομικά. Η απάντηση στον πόνο που προκαλεί η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι τα αφηγήματα της ακροδεξιάς. Δεν είναι το μίσος προς το διπλανό.
Τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων που είναι στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας έχουν πολιτικές οι οποίες ευνοούν τους πολύ πλούσιους. Από τα δεξιά της δεξιάς έρχεται η πρόταση να φορολογούνται με τον ίδιο τρόπο όλα τα εισοδήματα και με τους ίδιους συντελεστές. Του ενιαίου συντελεστή, ακούστε το, και να το ακούσουν κυρίως οι άνθρωποι εκεί έξω που δυσκολεύονται να βγάλουν το μήνα. Οι προτάσεις των κομμάτων της δεξιάς λένε ότι οι πλούσιοι συμπολίτες μας πρέπει να φορολογούνται με τον ίδιο συντελεστή που φορολογούνται και όσοι έχουν χαμηλότερα εισοδήματα. Δεν είναι αναπτυξιακή πρόταση αυτή, είναι βάρβαρη πρόταση αυτή. Και κατά τα άλλα, η ακροδεξιά και η δεξιά ξέρει να σπέρνει το μίσος, να διαχωρίζει τους ανθρώπους με βάση τη θρησκεία, το χρώμα του δέρματος, το σεξουαλικό προσανατολισμό. Μέγας κίνδυνος λοιπόν εκεί και είναι ένας κίνδυνος από τον οποίο πρέπει να προστατέψουμε και τα παιδιά μας. Είναι ώρα όμως να σκεφτούμε λίγο μακροσκοπικά, πραγματικά, και υπό το φως των τελευταίων εξελίξεων. Ας σκεφτούμε τι θα συζητάμε εδώ όσοι είναι σε αυτή την αίθουσα το 2034. Τι θα συζητούν. Σε ποια Ελλάδα θα καλούνται να απαντήσουν σε προβλήματα. Σε μια Ελλάδα που αν συνεχιστεί η δική σας πολιτική, η οποία έχει δραματικές δημογραφικές επιπτώσεις, θα έχει σχεδόν 1 εκατομμύριο πληθυσμό λιγότερο. Το 2022 είχαμε 70.000 γεννήσεις περίπου και 150.000 θανάτους. Δραματικές δημογραφικές τάσεις. Και με τα κύματα της εξωτερικής μετανάστευσης, κύριε Παπαθανάση, να συνεχίζονται. Ηχούν καμπάνες για το λαό μας, για την πατρίδα μας, για τη συνέχειά τους στον χρόνο. Και εσείς το μόνο που μπορείτε να εγγυηθείτε είναι ο πολλαπλασιασμός αυτών των κρίσεων. Με συντηρητική διακυβέρνηση θα έχουν πολλαπλασιαστεί οι εικόνες όπως αυτές που είδαμε στον Παγασιτικό. Με χιλιάδες τόνους νεκρών ψαριών να εκβάλλουν από τη λίμνη Κάρλα. Και να προκαλούν όχι απλώς την έντονη δυσοσμία, αλλά και μια οικονομική καταστροφή στην περιοχή. Μπορείτε να ισχυριστείτε ότι δεν φταίει η κυβέρνησή σας, όταν 4 χρόνια μετά την καταστροφή δεν έχει γίνει 1 αντιπλημμυρικό έργο. Μπορείτε στα σοβαρά να το πείτε αυτό. Μπορείτε να σηκωθείτε στο υπουργικό έδρανο ενώπιον της Βουλής και να πείτε ότι ήταν ένα φυσικό φαινόμενο που σας εξέπληξε, που σας πρόλαβε, που δεν το περιμένατε. Όχι, δεν μπορείτε να το πείτε. Διότι παραλάβατε από τη δική μας διακυβέρνηση, δικό σας στέλεχος στην περιφέρεια Θεσσαλίας, 60 εκατομμύρια για αντιπλημμυρικά έργα. Πόσα έκανε? 0. Πόσα κάνατε μετά την καταστροφή του Ιαννού? 0. Κανένα αντιπλημμυρικό έργο στη Θεσσαλία. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι ότι είστε ασύμβατοι με την προοπτική επίλυσης των μεγάλων προβλημάτων, των μεγάλων προκλήσεων που έχει μπροστά της η ελληνική κοινωνία. Αυτό δεν είναι ένα δευτερεύον πρόβλημα που θα φέρετε μια τροπολογία ένα απόγευμα, θα τη συζητήσουμε εδώ, θα την ψηφίσετε εσείς, θα την καταψηφίσουμε εμείς και θα πάμε παρακάτω. Είναι η συνολική σας αντίληψη η οποία βάζει τα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας σε κίνδυνο. Και για τη δημογραφία και για το περιβάλλον και για την οικονομία βέβαια. Όπου πραγματικά στα συγχρηματοδοτούμενα έχει γίνει μια στάση πληρωμών. Και αναρωτιόμαστε γιατί. Μήπως τελικά εργαλειοποιείτε και αυτή σας τη στάση για να στραγγαλιστούν οι μικρότερες εταιρείες οι οποίες συνήθως δουλεύουν με υπεργολαβίες και δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Μήπως έχετε αυτή την πρόνοια και καθυστερείτε και έχετε κηρύξει άτυπη στάση πληρωμών στα συγχρηματοδοτούμενα. Η Ελλάδα λοιπόν σε 10 χρόνια με συντηρητική κυβέρνηση θα είναι μια Ελλάδα της οποίας οι υποδομές θα δοκιμάζονται. Θα έχει σιδηρόδρομο η Ελλάδα του 2034, αν συνεχίσει η συντηρητική διακυβέρνηση. Δεν θα έχει σιδηρόδρομο. Και τα επεισόδια όπως το χθεσινό στο ΝΙΣΑΠ, παρακαλώ. Στο ΝΙΣΑΠ πήρε φωτιά το βαγόνι του ηλεκτρικού. Και κατέβηκαν οι επιβάτες και περπατούσαν στις γραμμές.
Φταίει κάποιο φυσικό φαινόμενο γι' αυτό? Όχι, δεν φταίει κανένα φυσικό φαινόμενο. Φταίει ότι το επιτελικό κράτος, όταν έχουμε να κάνουμε με τη συντήρηση και την υποστήριξη των μέσων μαζικής μεταφοράς, απουσιάζει, σφυρίζει αδιάφορα και κοφεύει. Διότι αυτή είναι η ιδεολογία σας. Αυτός είναι ο πυρήνας της στρατηγικής σας. Δεν είναι όμως, και το πιστεύουμε βαθιά, δεν είναι αυτή η προοπτική της ελληνικής κοινωνίας. Και πρέπει οι προοδευτικές δυνάμεις να σταθούν στο ύψος της ευθύνης. Για να μην εγκαταλείπονται οι υποδομές, για να μην έχουμε εγκλήματα όπως αυτό στα Τέμπη. Για να μην παραβιάζονται θεμελιώδες κανόνες του κράτους δικαίου, να μην παρακολουθούνται παρανόμως στελέχη της κυβέρνησης, στελέχη του κόμματός σας, αξιωματική ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, πολιτική αρχηγή, άνθρωποι της διοίκησης. Για να μην εγκαταλείπονται τα νοσοκομεία μας. Για να μην είμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη, για να μην χρειάζονται, κύριε Υπουργέ, οι μισοί κάτοικοι της Ελλάδας το μισό τους εισόδημα μόνο για να καλύψουν τα έξοδα στέγασης. Η μισή Ελλάδα δαπανά το μισό της εισόδημα απλώς για να καλύψει τα έξοδα στέγασης. Αυτή είναι η πραγματικότητα στην οποία έχετε φτάσει την ελληνική κοινωνία. Και για να μην είναι βεβαίως η χώρα προκεχωρημένο φυλάκιο, δεδομένο σύμμαχος και αδρανής εταίρος, θα προσθέταμε εμείς. Διότι πρέπει να σας πω με όλο το σεβασμό, επί δικής μας διακυβέρνησης, εάν υπήρχε η κινητικότητα από την οποία προέκυψε το τουρκολιβικό σύμφωνο, η δική μας κυβέρνηση θα είχε σηκώσει σάλο πριν από αυτή την εξέλιξη διπλωματικό. Και εμείς έχουμε αποδείξει ότι όταν χρειάστηκε ήμασταν εκεί και χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε πάρει Μπελαρά και Ραφάλ, αλλά είχαμε και το διπλωματικό προβάδισμα και το πολιτικό προβάδισμα και την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα και κυρίως να σας πω και κάτι άλλο. Οι υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας έκαναν τη δουλειά τους και δεν παρακολουθούσαν τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Αυτή τη δυστοπία λοιπόν καλούνται οι προοδευτικές δυνάμεις να ανατρέψουν με την ενίσχυσή τους και στην πολιτική και στο συνδικαλισμό και στην αυτοδιοίκηση και σε όλους τους θεσμούς ενδιάμεσης κοινωνικής εκπροσώπησης. Και ο ΣΥΡΙΖΑ αναλαμβάνει αυτή την ευθύνη ως η μεγαλύτερη δύναμη της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Καταθέτουμε λοιπόν προτάσεις, επειδή είδαμε και κινητικότητα στη συντηρητική παράταξη. Καλοδεχούμενη. Δεν είναι κακό να ανακατεύεται λίγο η κατάσταση, να σας έρχονται και εσάς μηνύματα ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και σας προτείνουμε. Καταθέσαμε λοιπόν τροπολογία στα πλαίσια του παρόντος νομοσχεδίου και ζητάμε να είναι υποχρεωτικό για το δανειστή το προϊόν του εξοδικαστικού συμβιβασμού που αφορά τους ευάλωτους συμπολίτες μας. Γιατί δεν το δέχεστε? Δεύτερον, να δώσουμε τη δυνατότητα στο δανειολήπτη να ενημερώνεται για την πρόταση της ρύθμισης. Θαύμα. Κομμουνιστικός κίνδυνος θα προκύψει έτσι και την δεχτείτε αυτή την ρύθμιση? Όχι, τίποτα άλλο. Ούτε αυτό θέλετε να δεχτείτε. Και βεβαίως να δημιουργήσουμε το πλαίσιο της προστασίας της πρώτης κατοικίας με την οριστική υποβολή της αίτησης για την υπαγωγή στον εξοδικαστικό. Γιατί δεν τη δέχεστε, κύριε Παπαθανάση? Και εδώ επιτρέψτε μου να πω ότι πρέπει πρώτον να ξανασυζητήσουμε τον ορισμό και το εύρος των συμπολιτών μας που εμπίπτουν στην κατηγορία του ευάλωτου, διότι είναι πάρα πολύ χαμηλά τα εισοδηματικά κριτήρια και πρέπει να επαναπροσδιοριστούν. Και να πω επίσης, δράτωμε της ευκαιρίας και της παρουσίας και του κύριου Κουκουλόπουλου, ότι είδα σε μια τηλεοπτική εκπομπή σήμερα το πρωί τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει ότι είναι υπέρ της συνεργασίας σε κοινοβουλευτικό επίπεδο σε σχέση με πρωτοβουλίες όπως η δική μας που προστατεύουν τους αδύναμους συμπολίτες μας. Ιδού η Ρόδος λοιπόν. Ελάτε να την υποβάλουμε μαζί την πρόταση και να κάτσουμε να συζητήσουμε κι άλλες. Προχωρήστε. Και αυτό δεν αφορά μόνο το ΠΑΣΟΚ, αφορά όλα τα προοδευτικά κόμματα. Και για να σας πειράξω και λίγο, αλλά το λέω πάρα πολύ σοβαρά, αφορά και τους φωνασκούντες συντηρητικούς.
θα καλωσορίζαμε την ακύρωση της ψήφου τους στον πτωχευτικό νόμο τον οποίο φέρατε το 2020. Το λέμε με πάσα ειλικρίνεια. Αν εννοούν όσα λένε, στοιχειωδώς πρέπει να δηλώσουν ότι υποστηρίζουν την τροπολογία μας. Διότι αυτοί οι βουλευτές και ψηφίσαν τον πτωχευτικό σας νόμο, ο οποίος διέλυσε την προστασία της πρώτης κατοικίας, και ψηφίσανε και την ενσωμάτωση της οδηγίας που προστατεύει τους δανειολήπτες της Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Όπου προσέξτε, εδώ είχαμε μία αντιστροφή του βέλους αιτιότητας σε σχέση με το τι είχαμε συνηθίσει τον τελευταίο καιρό. Συνήθως έρχονταν από την Ευρώπη δυσμενείς κανόνες και η ελληνική κυβέρνηση προσπαθούσε να αντισταθεί. Έρχεται ψηφισμένη, εγκεκριμένη από το 2021 η οδηγία 2167 για την προστασία δανειοληπτών. Τι έλεγε κύριε Παπαθανάση, θα ξέρετε, εδώ τα είχαμε συζητήσει. Να προστατευτεί η πρώτη κατοικία, προσέξτε, η οδηγία, και να προστατευτούν και οι δανειολήπτες που έχουν λάβει δάνεια σε ξενονόμισμα. Κάνατε τίποτα από αυτά? Όχι, εκεί δεν υπάρχει οδηγία. Εκεί παρακάμψατε αυτές τις πρόνοιες της οδηγίας. Και αφού παρακάμπτετε αυτές τις πρόνοιες, τι μένει? Μένει μια στοιχειώδης προστασία, την οποία φέρατε σε αυτό το νόμο, που λέει ότι με βάση τον κώδικα δεοντολογίας των τραπεζών πρέπει και οι σέρβισες να συμπεριφέρονται, να σέβονται λίγο το δανειολήπτη, αν τον παίρνουν το βράδυ τηλέφωνο στο σπίτι, να του λένε ότι χρωστάει. Αλλά και εκεί κάνατε μια μεγάλη εξυπνάδα. Προσβλητική για την νοημοσύνη και τη δική μας, αλλά και των Ελλήνων πολιτών. Είπατε ότι ό,τι προστασία περίσσεψε θα ισχύει για τα δάνεια που δεν έχουν τιτλοποιηθεί. Ό,τι έχει τιτλοποιηθεί θα είναι στο έλεος των servicers. Πονηράδα? Όχι. Χιδεότητα. Διότι έρχεται η οδηγία το 21, τιτλοποιείται όλα τα δάνεια, την ενσωματώνεται στο δίκαιο το 23 και λέτε θα ισχύει για τα μη τιτλοποιημένα μόνο, σοβαρά? Δηλαδή είχατε την υποχρέωση προστασίας των δανειοληπτών από το 21, αφήσατε να γίνει η τιτλοποίηση και τον καρσερό που θα τον παίρνει το φαντ σπίτι του με τα μεσονύκτια να του λέει ότι χρωστάει, θα ζητάει τα αρέστα γιατί τον ξυπνήσαν και θα του εξηγεί το φαντ ότι λυπάμαι κύριε, έχει τιτλοποιηθεί το δάνειό σας πριν γίνει νόμος η οδηγία που μας απαγόρευε να σας παίρνουμε μία η ώρα τα ξημερώματα στο σπίτι σας τηλέφωνο για να υπενθυμίζουμε τα χρέη. Αυτή είναι η αλήθεια και εδώ πρέπει να απαντήσετε. Και για να τελειώσει και ένα άλλο παραμύθι περί προστασίας της πρώτης κατοικίας και της δικής μας διακυβέρνησης. Στη δική μας διακυβέρνηση προστατεύονταν η πρώτη κατοικία. Τελεία και παύλα. Ήταν ενισχύ ο νόμος Κατσέλη, ήρθε ο νόμος Σταθάκη που επέκτηνε την προστασία και στους επαγγελματίες και όταν έληξε η ισχύ μέχρι να φέρουμε, αλλά μεσολάβησαν οι εκλογές, συνολική λύση για το πτωχευτικό δίκαιο, υπήρχε η ρύθμιση φλαμπουράρι. Την αφήσατε εν ζωή για κάποιους μήνες και μετά με το πτωχευτικό σας καταργήσατε κάθε προστασία. Και όσο ήταν ενισχύ ο δικός μας νόμος, σας ζητήσαμε να διευρυνθούν τα κριτήρια. Με τροπολογία. Το απορρίψατε. Το 20. Το 21 και το 22 σας ζητήσαμε να επανέλθει στη γεώδης προστασία πρώτης κατοικίας. Το απορρίψατε ξανά. Ας τελειώνουμε λοιπόν με τα παραμύθια. Είναι στον πυρήνα της πολιτικής σας να μην προστατεύεται ο δανειολήπτης. Απευθυνόμενοι λοιπόν σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις της Βουλής, αλλά και στους φωνασκούντες συντηρητικούς που καλούνται να αποδείξουν αν εννοούν αυτά που λένε, αποδεικνύουμε ότι η απαραίτητη προϋπόθεση για προοδευτικές λύσεις είναι η ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Διότι εδώ εμείς ερχόμαστε με προτάσεις οι οποίες απαντούν στα φλέγοντα ζητήματα. Επανακαταθέτουμε επίσης την πρότασή μας για σύγκληση, και εδώ θα ήθελα τη δεσμευσή σας κύριε Παπαθανάση, της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου για να ζητήσουμε το μείζον ζήτημα στην πρωτογενή παραγωγή. Τα προβλήματα με τον ΟΠΚΕΠΕ, των αποζημιώσεων, των ενισχύσεων, των καθυστερήσεων, των λαθών, να μας πείτε και γιατί έχετε αλλάξει 5 διοικήσεις, να έρθουν οι διοικήσεις εδώ να μας εξηγήσουν τι κάνουν, να διαλυθεί το νέφος των απευθείας αναθέσεων, να ξέρουμε κι εμείς τι ακριβώς γίνεται σε αυτές τις εστίες διανομής δημόσιου χρήματος και να καταλάβουν και οι αγρότες μας με ποιες προοπτικές και με ποιες προτεραιότητες εσείς πολιτεύεστε. Και δεύτερον,
Ζητάμε την έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων για την πολιτική τιμολόγηση των τραπεζών, για τις ληστρικές προμήθειες και την επιτοκιακή διαφορά. Πρωταθλητές, συγχαρητήρια, πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, κύριε Παπαθανάση. Και στην επιτοκιακή διαφορά, στη διαφορά επιτοκίων, χορηγήσεων και καταθέσεων και στις προμήθειες. Άκουσα και τον κύριο Χατζηδάκη πριν κάποιες εβδομάδες απειλούσε ότι θα νομοθετήσει. Μάλιστα. Άρα έχουμε την παραδοχή ότι μπορείτε να νομοθετήσετε και δεν το κάνετε τόσο καιρό. Περιμένουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα επανέλθει με προτάσεις, θα καλεί πάντα τις προοδευτικές δυνάμεις να συμβάλλουν ούτως ώστε να δημιουργούνται μέτωπα τα οποία μπορούν να προκαλέσουν ρήγματα, όπως και θα προκρίνει, επειδή κοντοζυγώνει και η συζήτηση και επειδή δεν θεωρούμε ότι υπάρχουν άβατα στη δημοκρατία μας, την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας που προέρχεται από την αριστερά ή την προοδευτική παράταξη. Όπως εμείς κάναμε την υπέρβαση και την επιλογή όταν κυβερνούσαμε να προτείνουμε ένα στέλεχος της δικής σας παράταξης και αν όμοι γέννητο μέχρι εκείνη την ώρα κυβερνάτε εσείς, περιμένουμε να ακούσουμε την πρότασή σας. Η δική μας θέση θα είναι αυτή, διότι πιστεύουμε ότι δεν υπάρχουν άβατα. Σε αυτό το νομοσχέδιο, αυτό που έχετε αποφύγει να κάνετε είναι να μας πείτε τι πήγε στραβά με το προηγούμενο. Και γιατί φέρνετε ένα νομοσχέδιο στο οποίο ο προγραμματισμός του προηγείται του προϋπολογισμού. Δηλαδή, θα έχουμε ένα προϋπολογισμό που υπηρετεί το αναπτυξιακό σχέδιο ή το αναπτυξιακό σχέδιο ή όποιο αναπτυξιακό σχέδιο θα υπηρετείται με τα περισσεύματα του προϋπολογισμού. Έχετε αντιστρέψει το βέλος της αιτιότητας. Πρέπει λοιπόν να δώσετε εξηγήσεις τι δεν πήγε καλά με το προηγούμενο νομοσχέδιο, το οποίο τότε σας κάναμε την κριτική ότι συγκεντρώνει αρμοδιότητες στα γραφεία του Υπουργού, ότι υπηρετεί το μοντέλο τουρισμός και οικοδομή, το οποίο έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι βιώσιμο. Βεβαίως έχουν το δυναμισμό τους, έχουν τους πολλαπλασιαστές τους αυτές οι δραστηριότητες, αλλά από μόνες τους δεν μπορούν να μας οδηγήσουν στη βιώσιμη ανάπτυξη. Και καταλήξαμε με τη δική σας πολιτική. Είμαστε οι τελευταίοι στις επενδύσεις ως ποσοστό του ΕΠ στην Ευρώπη. Πάμε πάλι. Η Ελλάδα είναι η τελευταία στις επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ευρώπη. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, άλλη μία πανευρωπαϊκή πρωτιά και δεν συζητάμε, κύριε Παπαθανάση, διότι έτσι έχουμε και μία ιστορία αντεκλήσεων και συζητήσεων για αυτά τα θέματα, το πόσο συγκεντρωτικά διοχετεύονται τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Όταν σας ρωτήσαμε, δώστε μας το μέγεθος των εταιριών που έχουν πάρει δάνεια, μας δώσατε ένα πίνακα που παραδεχτήκατε κι εσείς ότι ο αριθμός των μικρών ως προς το μέγεθος εργαζομένων, ως προς την κλίμακα των εργαζομένων που απασχολούν, επιχειρήσεων που έχουν πάρει δάνειο από το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι μόνο 7 τον αριθμό. Από το μισό εκατομμύριο περίπου. Μόνο 7 τον αριθμό. Θα θέλαμε επίσης να κάνουμε και μια αναφορά στην πρόθεσή σας από το νέο έτος να ανοίξει και η συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος. Πρέπει να έχουμε καθαρές κουβέντες, κύριε της κυβέρνησης. Ποια άρθρα σας ενδιαφέρει να αλλάξουν? Δεν μιλάμε για το 16, το οποίο το έχετε καταφανώς παραβιάσει. Μήπως έχετε κάποια πρόθεση να αλλάξετε το άρθρο που διασφαλίζει ότι το νερό είναι δημόσιο αγαθό, γιατί εκεί κάτι δεν σας πήγε καλά? Διότι εκεί υποστήκατε μια θεσμική, μια πολιτική, μια συνταγματική συντριβή. Αποτύχατε να ιδιωτικοποιήσετε το νερό. Μήπως έχετε υπόψη σας να αλλάξετε το άρθρο που προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα? Έχετε καμία τέτοια πρόθεση, την οποία νομίζω ότι θα πρέπει να μας γνωστοποιήσετε συντόμως? Ή να πειράξετε το άρθρο που κατοχυρώνει την αυτόνομη και αυτοτελή λειτουργία των ανεξάρτητων αρχών? Διότι και εκεί σας βλέπουμε πολύ κινητικούς και ανήσυχους. Θέλει λοιπόν καθαρές κουβέντες από τώρα. Εάν έχετε την ιδεολογική και την πολιτική αυτοπεποίθηση, ανοίξτε την κουβέντα. Πείτε μας ποια άρθρα θέλετε να αναθεωρήσετε για να καταλάβουμε κι εμείς εάν προετοιμάζετε την κοινή γνώμη
για κάποιο δούνε και λαδίν με τις δυνάμεις που βρίσκονται στα δεξιά σας για να φτιάξετε πλειοψηφίες. Θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση και νομίζουμε ότι θα πρέπει να ξεκινήσει. Μία κουβέντα για τα εθνικά ζητήματα. Έχετε ξεστρατήσει από τη γραμμή της ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής, την οποία εμείς χαράξαμε και πολλαπλασίασε την ισχύ της χώρας πολιτικά και διπλωματικά. Έχετε περάσει στη γραμμή του δεδομένου συμμάχου. Έχετε περάσει σε μία γραμμή που επιτρέπει στον ανησυχούντα γείτονα, ο οποίος δεν έχει πολύ καλή σχέση με το διεθνές δίκαιο, είναι μία δύναμη αναθεωρητική, είναι μία δύναμη επιθετική, να σερβίρει ταυτόχρονα γαλάζια πατρίδα και ήσυχα νερά και την ίδια στιγμή να ζητάει στον ΟΗΕ να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος. Ούτε αυτό είναι αποτέλεσμα της πολιτικής σας. Καινούρια στρατηγική είναι η στρατηγική της Τουρκίας για τη γαλάζια πατρίδα. Ξεφύτρωσε μετά το 19. Όχι, εκεί ήταν και όταν ήμασταν εμείς κυβέρνηση. Αλλά τότε η Τουρκία ήξερε ότι όλες οι χώρες στην περιοχή συζητούν με την Ελλάδα γιατί η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις. Και το ήξεραν αυτό και οι μεγάλες δυνάμεις, οι οποίες στα συμφέροντά τους υπερασπίζονται πάντα. Δεν έχουμε αυταπάτες εμείς. Και πάντα όταν πάνε σε μια περιοχή για να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους, αναζητούν ποια είναι η πρωταγωνιστική δύναμη. Και ξέρανε τότε ότι το τραπέζι της συζήτησης έχει τον απαράβατο κανόνα του διεθνούς δικαίου. Δεν είναι καθαρός αυτός ο κανόνας τον καιρό της δικής σας διακυβέρνησης. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια, όπως πικρή αλήθεια είναι ότι η γιόταχή εξωτερική πολιτική, η οποία ασκείται, και η πολιτική του δεδομένου συμμάχου, δεν μας αποτρέπει από το να ακούμε αδιανόητα, και μάλιστα αυτά τα αδιανόητα να μένουν και επί της ουσίας αναπάντητα. Είμαστε εδώ λοιπόν για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο λαός μας, που βγαίνουν μπροστά στο λαό μας. Όπως οι συλλογικές μας αποφάσεις περιγράφουν, θα ηγηθούμε μιας μεγάλης προοδευτικής εκλογικής συμμαχίας που θα απομακρύνει τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία από την κυβέρνηση. Και με αυτήν τη στρατηγική θα οδεύσουμε σε μια μεγάλη πολιτική αλλαγή και κυρίως όμως. Προσέξτε, γιατί εσείς δεν ανήκετε στα δεξιά της δεξιάς. Ο κύριος Μητσοτάκης, το είπαμε κι αλλού, είναι ο ηγήτορας, είναι ο αρχιτέκτονας, είναι ο υλοποιητής μιας τεράστιας προσπάθειας ιστορικού αναθεωρητισμού. Είναι ο ιστορικός αναθεωρητισμός που λέει ότι στην Ελλάδα μετά τον πόλεμο είχαμε μια προσπάθεια ανάταξης η οποία διεκόπη από τη Χούντα. Για τον κύριο Μητσοτάκη δεν υπάρχουν ούτε οι εκλογές βίας και νοθείας, ούτε η εκτέλεση Μπελογιάννη, ούτε η δολοφονία Λαμπράκη, ούτε η αποστασία. Τίποτα από τα γεγονότα τα οποία θα απέτρεπαν την άκρα δεξιά να κολυμπάει σαν το ψάρι μέσα στο νερό στη Νέα Δημοκρατία. Προϋπόθεση λοιπόν για αυτή τη συμμαχία είναι η λύθη. Και τη λύθη η αριστερά δεν θα την επιτρέψει. Η αριστερά θα θυμίζει πάντα τη σύγχρονη ιστορία, τους αγώνες του λαού μας για να εγκαθιδρυθεί και να δυναμώσει η δημοκρατία μας. Και αυτή τη συμμαχία που έχει φέρει όλα τα πρωτοκλασσάτα στελέχη της ελληνικής άκρας δεξιάς μέσα στη Νέα Δημοκρατία, θα την υπενθυμίζουμε, θα την εξηγούμε, θα την καταγγέλουμε και θα την γκρεμίζουμε κάθε μέρα που περνάει, για να μην ξαναζήσουμε τις τραγικότερες των στιγμών που έχει ζήσει ο τόπος μας, για να μην ξαναδοκιμαστεί ο λαός μας τις στιγμές που σχετικοποιούνται έννοιες με πολύ μεγάλη ευκολία στο δημόσιο διάλογο. Όπως δεν θα σας επιτρέψουμε έναν ιστορικό αναθεωρητισμό που αφορά την πρόσφατη ιστορία, ο οποίος θέλει να σβήσει από τη μνήμη του λαού ότι το 2010 ήρθε η τυπική χρεοκοπία, ότι το 2015 η χώρα είχε χάσει το 25% του ΑΕΠ της και ότι το 2018 βγήκαμε από τα μνημόνια με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα. Αυτά δεν θα σβήσουν από τη μνήμη του λαού. Και η αριστερά θα είναι εδώ, θα δυναμώσει μέσα από τις δημοκρατικές της διαδικασίες, θα είναι η συμμετοχική δύναμη, θα είναι η δύναμη της ανατροπής. Ναι, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Δεν ήθελα να πάρω το λόγο, αλλά